Υπουργέ, καλημέρα. Είναι Δευτέρα πρωί. Είμαστε στο όμορφο Επικέρμη, στη Διόνη. Τι κάνουμε εδώ, τι δράση έχουμε εδώ? Κάνουμε αυτό το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει ίσως και την πιο φωτεινή στιγμή αυτής της εβδομάδας, έτσι, για τη δική μου αντίθεση εβδομάδα. Τα παιδιά μας δείχνουν τον δρόμο. Το δρόμο, αν θέλετε, της δράσης, η οποία έχει να κάνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το πώς προστατεύω ο ίδιος τον τόπο μου, ειδικά ένα τόπο ο οποίος έχει πολύ δραστηριά νιάτα και αυτά θα αποτελέσουν, εντάξει, μπορεί να ακουστεί κοινοτοπία, το μέλλον, είναι το μέλλον. Αν λοιπόν τα παιδιά τώρα, με τη βοήθεια του ΕΡΤΕΘΕ, με τη βοήθεια των καθηγητριών και καθηγητών από το 3ο Γυμνάσιο Κοροπίου, ένα πολύ δυναμικό γυμνάσιο, δείχνουν τον δρόμο, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μελλοντικά ενεργούς πολίτες. Αυτό ζητάμε. Με παιδιά τα οποία θα κρίνουν, θα αξιολογούν, θα συνεισφέρουν, θα αμφισβητούν και εν τέλει θα κάνουν τη θετική διαφορά στην περιοχή τους και ευρύτερα στη χώρα μας. Θέλουμε παιδιά τα οποία να έχουν πλήρη συνειδητοποίηση της χώρας που ζουν, να έχουν εντοπίσει τις αδυναμίες, να προσπαθούν να τις θεραπεύουν και να μας δείχνουν και εμάς τον δρόμο. Και εγώ λοιπόν έχω πολύ μεγάλη προσυγκίνηση σήμερα σε ένα σχολείο που έχω επισκεφτεί πολλές φορές τις δράσεις τους και βέβαια με μια και διευθύντρια με ένα εκπληκτικό εκπαιδευτικό δυναμικό, με εκπαιδευτικούς που αγαπούν τα παιδιά, αλλά και παιδιά που στηρίζουν κάθε δράση του σχολείου. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σαραντάκο από το ΕΛΚΕΘΕ, να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς, την κυρία Παρασκευοπούλου, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τη διευθύντρια, την κυρία Μερκούρη και κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητή που σήμερα μας κάνουν να χαμογελάμε, να αισιοδοξούμε και να μιλάμε για μια χώρα φωτεινή, της οποίας τα νιάτα τη στηρίζουν πάντα δημιουργικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα επίσης.